Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που επισκέφτηκαν τις εφορίες για να ενημερωθούν πότε θα γίνει επιστροφή του φόρου εισοδήματος. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι τους ενημέρωσαν ότι δεν πρόκειται να πάρουν ούτε ευρώ, διότι υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές του ΕΝΦΙΑ. Και από τη στιγμή που υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, δεν πρόκειται να πάρουν επιστροφή φόρου. Μου ήρθε επιστροφή φόρου 145 ευρώ για πρώτη φορά. Πήρα τηλέφωνο του λογιστή μου για να με ενημερώσει πώς θα παραλάβω τα χρήματα από την τράπεζα. Του είχα δώσει τραπεζικό λογαριασμό και όλα τα απαραίτητα και με ενημέρωσε ότι δεν μπορώ να παραλάβω τα χρήματα γιατί με τον καινούργιο νόμο του ΕΝΦΙΑ δυστυχώς μπλοκάρει η διαδικασία. Οι Έλληνες βρίσκονται πάλι προ μεγάλης εκπλήξεως διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την επιστροφή φόρου εισοδήματος. Λένε πως θα τη συμψηφίσουν με την επιστροφή με το ΕΝΦΙΑ και αν προκύψει διαφορά θα την πάρουν. Τα προβλήματα ωστόσο είναι πολύ περισσότερα για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά φορολογική ενημερότητα. Για παράδειγμα, φορολογούμενος επιχείρησε 9 Αυγούστου να εκτυπώσει φορολογική ενημερότητα μέσω TaxisNet. Το ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσε τον υπόχρεο αυτόματα ότι δεν εκδίδεται φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά και θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΟΗ. Ο εν λόγω επαγγελματίας δεν έχει χρέη, ωστόσο υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα παρότι οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Αν μπει δηλαδή κάποιος στο σύστημα τάξης να πάρει μια ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα δεν μπορεί να την πάρει. Φαίνεται δεν υπάρχει συντονισμός, δεν έχει ενημερωθεί για την παράταση το τάξης από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα πρέπει να πηγαίνουν σε εφορίες προκειμένου να παίρνουν την φορολογική ενημερότητα. Υπάρχει ένα ανάλγητο κράτος κατά την άποψή μου. Όταν είναι να πάρει χρήματα το κράτος από τον κάθε φορολογούμενο πολίτη, κατευθείαν του στέλνει τα διοπητήρια στο σπίτι και του βάζει και τόκους υπερημερίας. Και όταν είναι να δώσει, δυστυχώς δίνει μόνο σε αυτούς που έχουν. Η Γενική Γραμματεία Εσόδων προτίθεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αδυναμίας έκδοσης ενημερότητας σε περίπτωση οφειλών με μια ειδική εφαρμογή. Ωστόσο, μέχρι αυτή να δημιουργηθεί, οι φορολογούμενοι με οφειλές που θέλουν να πάρουν ενημερότητα θα πρέπει να προσέλθουν στις ΔΟΗ ή τα ΚΕΠ.